Καλώς ήρθατε. Πάμε να κάνουμε τρίγωνα πανοράματος παγωτό. Παίρνουμε δύο φύλλα κρούστας και τα λαδώνουμε. Τα κόβουμε σε λωρίδες. Εμείς τα κόψαμε σε τρεις. Τυλίγουμε όπως σας δείχνουμε να γίνουν τρίγωνα. Τα σκεύη και τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε στη συνταγή μπορείτε να τα βρείτε στο foodaholics.shop. Αν περισσεύει φύλλο το κόβουμε. Κόβουμε την μία πλευρά. Την ανοίγουμε και βάζουμε τσαλακωμένο αντικολλητικό χαρτί. Τα τοποθετούμε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί και τα λαδώνουμε. Τα ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου στον αέρα μέχρι να ροδίσουν. Όταν κρυώσουν αφαιρούμε το αντικολλητικό χαρτί. Τα σιροπιάζουμε σε κρύο σιρόπι. Και τα αφήνουμε να στεγνώσουν. Χτυπάμε 500 ml κρύα φυτική κρέμα γάλακτος να γίνει σαν τη γη. Ενσωματώνουμε ένα κρύο ευαπορέ. ...200 γραμμάρια κρύο ζαχαρούχο γάλα και 2 βανίλιες. Αφήνουμε το παγωτό στην κατάψυξη για λίγη ώρα να σφίξει ελαφρώς. Με την βοήθεια ενός κορνέ γεμίζουμε τα τρίγωνα... Και αφήνουμε για τουλάχιστον 6 ώρες την κατάψυξη πριν σερβίρουμε. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!